Δεν θεωρούμε καθόλου τυχαίο ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται για ψήφιση στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Η ίδια η κατάθεσή του, το περιεχόμενο αλλά και η επιχειρηματολογία που το συνοδεύουν επιβεβαιώνουν ότι υπηρετεί ποικίλες στοχεύσεις. Πρώτα απ' όλα, επιβεβαιώνω ότι συνεχείς πανηγυρισμοί της κυβέρνησης και του κυρίου Υπουργού όλη την προηγούμενη περίοδο για τη μείωση του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, αλλά και των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών συνολικά, ήταν σκόπιμα παραπλανητική. Ο βασικός στόχος ήταν να κρύψουν τους πραγματικούς λόγους για αυτή τη μείωση, όπως ήταν και το ίδιο το ξέσπασμα της πανδημίας, η ένταση της καταστολής στα σύνορα και άλλα. Και όλα αυτά, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι εύθραυστες, ότι η όξυνση των ανταγωνισμών, η υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στους οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα, οι νέες προετοιμαζόμενες επεμβάσεις θα σηματοδοτήσουν σφοδρή αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Έρχονται λοιπόν οι ίδιες οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν να σας διαψεύσουν και να αποδείξουν αυτό ακριβώς που όλοι σας θέλετε να κρύψετε, ότι οι πρόσφυγες είναι τα θύματα των πολέμων και των επεμβάσεων που και οι ίδιοι δημιουργείτε. Γι' αυτό και λαμβάνετε μέτρα από τώρα, μέτρα άγρια καταστολής, που παραβιάζουν ακόμη και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα λοιπόν σηκώνει η κυβέρνηση τους τόνους ότι δεν θα ζήσουμε ό,τι ζήσαμε το 2015 με τις μεγάλες προσφυγικές ροές. Δεν κάνετε όμως τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνετε και με το σημερινό νομοσχέδιο τον υποκριτικό και βάρβαρο χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησής σας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Πολιτική βέβαια που στήριξαν και ακολούθησαν και όλες οι άλλες κυβερνήσεις. Οι σημαντικές ενδραστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υπογραφή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αφορούν μόνο στον επιμερισμό των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, γι' αυτό τσακώνονται και όχι για την ίδια την απάνθρωπη και την αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία υλοποιούν. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί στην πραγματικότητα υλοποίηση της στρατηγικής του νέου συμφώνου. Η Ελλάδα παραμένει πιστή στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που πηγάζουν από το Δουβλίνο 1 και 2, σε ρόλο χωροφύλακα, εγκλωβίζοντας χιλιάδες ξεριζωμένους στη χώρα και στις νέες υπερδομές φυλακές στα νησιά. Μάλιστα, η ίδια η πρόβλεψη στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου για τη δημιουργία των κλειστών ελεγχόμενων δομών μέσα στις οποίες θα λειτουργούν και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης αποτελεί την ίδια την ομολογία της πολιτικής του εγκλωβισμού, μετατρέποντας τελικά σε λόγια του αέρα τα μεγάλα λόγια προς τους νησιώτες, τους οποίους καταδικάζεται να είναι οι μόνιμοι δεσμοφύλακες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, επιβεβαιώνουμε τον πιο αδιαφυσβήτητο τρόπο τα όρια της αστικής σας δημοκρατίας, του λεγόμενου κράτους δικαίου, επιβεβαιώνεται ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των όποιων εγγυήσεων έχουν απομείνει για την προστασία των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Βασικές αρχές για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών παραβιάζονται κατάφερα ακόμα και αυτές που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις και στις ίδιες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η συνθήκη της Γενέβης, που διαμορφώθηκε σε συνθήκες ενός καλύτερου διεθνούς συσχετισμού για τους λαούς, με την αποφασιστική συμβολή βέβαια των σοσιαλιστικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης, κατακριμνίζεται συστηματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εμβληματική καταστρατήγησή της είναι και η ίδια η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, δηλαδή και το ίδιο αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, που φέρουν την υπογραφή και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ουσία απολαμβάνουν και τη στήριξη όλων σας. Επομένως, τα κροκοδίλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά και του ΚΙΝΑΛ, είναι τουλάχιστον προκλητικά, ενώ ακόμα πιο προκλητικό και επικίνδυνο είναι το κάλεσμά του για ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης των αναμενόμενων νέων ροών από το Αφγανιστάν. Η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε περιγράφηκε χαρακτηριστικά στην τελευταία απαράδεκτη απόφαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, περιλαμβάνει μόνο την καταστολή, τον εγκλωβισμό, την ενίσχυση της Frontex στο όνομα της προστασίας των συνόρων, αφήνοντας τελικά έκθετους όσους συστηματικά καλλιεργούν αυταπάτες για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρέφουν προσδοκίες για την έκφραση της περιβόητης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι μάλιστα αποκαλυπτικό, όπως φάνηκε και στη σχετική ακρόαση των φορέων για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι αυτή η κριτική ασκείται, ότι το νομοσχέδιο δέχεται σφοδρή κριτική από πληθώρα των φορέων. Φυσικά, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο διακοσμητικός ρόλος των λεγόμενων δικών σας θεσμικών αντιβάρων, το κατεπίφαση δημοκρατικό περιτύλιγμα της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, για την κριτική των οποίων, ακόμα και σε εξόφθαλμες περιπτώσεις, απλά αδιαφορείτε όταν έρχεται σε αντίθεση με την αντιδραστική σας πολιτική. Όλοι λοιπόν, και ο ίδιος ο συνήγορος του πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλοι, όχι μόνο οι κριτικοί που σας έκανε το ΚΚΕ, επικρίνουν και υπογραμμίζουν για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ότι η πρακτική που ακολουθείται στα σύνορα απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες είναι αντίθετη σε κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου για την προστασία τους. Καταρχήν, σταματήστε επιτέλους τις λαθροχειρίες, την επιχειρηματολογία για τους παράνομα ή παράτυπα εισερχόμενους, όπως λέτε, που λίγο απέχει βέβαια από την παλιότερη άθλια ορολογία περί λαθρομεταναστών και εισβολέων. Οι πρόσφυγες φτάνουν στα σύνορα κατατρεγμένοι, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κατά τα φυγή τους. Η έλλειψη αυτή, η αποδιδόμενη δηλαδή αυτή παρατυπία, προκύπτει και από την ίδια την πραγματικότητα. Περιγράφεται στην ίδια τη συνθήκη της Γενέβης και συνδέεται ακριβώς με αυτή την προσφυγική ιδιότητα. Επομένως, όσοι φτάνουν στα σύνορα, πρέπει πρώτα να περνούν από τη διαδικασία της υποδοχής και της ταυτοποίησης, να ασκούν το δικαίωμα τους να καταθέσουν αίτηση διεθνούς προστασίας και να τους παρέχονται εκεί όλοι οι όροι και δυνατότητες για να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, όπως διερμηνία, ενημέρωση, νομική βοήθεια και άλλα. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί συλλαμβάνονται, κρατούνται και στη συνέχεια απειλούνται με απέλαση. Τελικά, η διάκριση ανάμεσα στη διαδικασία της απέλασης και της επιστροφής, όχι τυχαία, έχει καταντήσει άσκηση για δύσκολους λύτες, ακόμα και για τους νομικούς. Συνεχίζει δηλαδή να δημιουργεί σκόπιμα μια γκρίζα ζώνη, όπου εκεί ευνοείται η εφαρμογή της καταστολής. Παρά λοιπόν τις εξαγγελίες, καμιά αποσαφήνιση δεν επιτυγχάνεται στο νομοσχέδιο. Το αντίθετο προκύπτει και από τα άρθρα 1 και 22. Η σύγχυση ανάμεσα στις δύο διαδικασίες, τα δύο παράλληλα καθεστώτα όπως λέγεται, επιχειρούν να αποκρύψουν στην πραγματικότητα την παραπάνω άθλια πρακτική, τις βίες επαναπροωθήσεις και την καταστολή στα σύνορα. Υπογραμμίζουμε για πολλοστή φορά, η προστασία των συνόρων καμιά σχέση δεν έχει με την προστασία των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι εισβολής, ούτε απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα απειλούνται και εκχωρούνται με τη δική σας πολιτική, όπως αποδεικνύεται και με την αυθαίρετη ανάθεση φύλαξη των συνόρων στο διακρατικό στρατιωτικό κατασταλτικό μηχανισμό της Frontex. Οι διακηρύξεις λοιπόν για το σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης και εξειδίκευσής της στο άρθρο 4 τελικά φτάνουν να προκαλούν. Αφού καμιά πιστική απάντηση δεν έχετε δώσει στις πάμπολες καταγγελίες που συζητούνται, ακόμα και σε επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγάζουν μάτι οι αλχημίες με τους αριθμούς και τα στοιχεία ανάμεσα στις διασώσεις και τις αφήξεις, τον αριθμό των διαμενόντων στις δομές, τις απελάσεις και τις επιστροφές. Γι' αυτό και είναι απαράδεκτη και η ρύθμιση του άρθρου 40 για την ποινικοποίηση της θαλάσσιας διάσωσης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η θέση του ΚΚΕ είναι σταθερή και κρυστάλλινη. Ζητάμε την απεμπλοκή των κάθε είδους ΜΚΟ και των ιδιωτών από τα ζητήματα που αφορούν την προστασία προσφύγων και μεταναστών. Αυτά ανήκουν και πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη του κράτους. Είναι όμως η δική σας πολιτική, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αντίθετη σε αυτό. Είναι διαφορετικό όμως αυτό και άλλο η ποινικοποίηση και η επιβολή προστίμων σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή στην προστασία και στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Είναι απαράδεκτη. Δεν στοχεύει στην ασφαλή διάσωση και τον έλεγχο των σχετικών επιχειρήσεων, όπως λέτε. Τελικά παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας και στο τέλος θα στραφεί και σε βάρος των εργαζομένων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, που και οι ίδιοι βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με την εργασιακή εκμετάλλευση, την απλήρωτη δουλειά και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και καμιά σχέση βέβαια δεν έχουν με άλλα σχέδια που εξελίσσονται από τις διοικήσεις. Το ίδιο απαράδεκτη και απάνθρωπη είναι και η ρύθμιση για τη χορήγηση της δυνατότητας για λήψη άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μόνο μία φορά. Αλήθεια, τι θα γίνει με ανθρώπους των οποίων η σχετική άδεια έχει λήξει ή θα λήξει? Είναι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες. Απλά θα τους αφήσετε στο έλεος ενός καθεστώτος παρανομίας χωρίς χαρτιά, ευάλωτους στην πιο στιγνή εκμετάλλευση? Ακόμα χειρότερη είναι και αυτή η κατάργηση της δυνατότητας των αρμόδιων επιτροπών προσφυγών να χορηγούν τη βεβαίως της μία απομάκρυνση για ανθρωπιστικούς λόγους, την οποία πλέον ανατίθεται στην αστυνομία. Η σχετική ρύθμιση σηματοδοτεί απόλυτα και την ενίσχυση του κατασταλτικού χαρακτήρα της πολιτικής σας. Αυτό το αποτέλεσμα θα φέρουν και μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν συντμής προθεσμιών, σε μια λογική όχι της γρηγορότερης ικανοποίησης ή της πιο ουσιαστικής εξέτασης αυτών των αιτημάτων, αλλά του ξεσκαρταρίσματος με fast-track διαδικασίες που είναι σχεδόν βέβαιο, με δεδομένη την υποστελέχωση και τα προβλήματα που υπάρχουν στις υπηρεσίες, ότι θα οδηγούν σε σοριδόν απορρίψεις και παραβιάσεις ουσιαστικών τους δικαιωμάτων. Οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν συντμήσεις των κάθε είδους σχετικών προθεσμιών, ιδίως σε αυτές που αφορούν τα στάδια, για παράδειγμα, της μείωσης της δυνατότητας παράτασης του χρόνου για την οικειοθελή αναχώρηση στις 120 μέρες από τον ένα χρόνο που ήταν μέχρι σήμερα, μπορεί να δημιουργήσει πολύ σκληρά και ανεπιεική αποτελέσματα, ιδίως για οικογένειες με παιδιά που φοιτούν στο σχολείο και δεν τους δίνει τη δυνατότητα ούτε καν της ολοκλήρωσης του σχολικού έτους. Μάλιστα, εισάγεται και νέες επικίνδυνες διατάξεις που καταστρατηγούν βασικές ασφαλιστικές δικλείδες που υποτίθεται ότι προστατεύονται από το αστικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα η καθιέρωση της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης για παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές ουσιαστικά να μην απαντούν στη σχετική αίτηση και στην πραγματικότητα να τους απαλλάσσουν και από το καθήκον να την εξετάζουν καν. Πολύ περισσότερο, όταν ακόμα και η ίδια η έννοια της οικειοθελούς αναχώρησης έχει πολλαπλώς κριθεί ως προβληματική. Ακόμα και ο συνήγορος του πολίτη σημειώνει τις επιφυλάξεις του κατά πόσον αυτή η επιστροφή είναι πράγματι οικειοθελής και η αναχώρηση είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, δεδομένου μάλιστα των επαχθών συνεπειών της μη συγκατάθεσης του επιστρεφομένου στην απομάκρυνση. Ο πυρήνας λοιπόν του νομοσχεδίου, όπως διαφημίζεται, είναι η αυστηροποίηση των διαδικασιών της απέλασης και της επιστροφής. Αυτό πράγματι επιτυγχάνεται σε έναν βαθμό. Αλλά δεν λέτε τελικά με ποιο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αυστηροποίησης είναι η σύντμηση των κάθε είδους προθεσμιών για την άσκηση δικαιωμάτων, η επιβολή νέων παραβόλων, η μείωση του χρόνου για τη λεγόμενη οικειοθελή αναχώρηση, που τελικά μόνο οικειοθελής δεν είναι. Αρχικά, να πούμε ότι εμείς από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι στις συντμήσεις προθεσμιών για την άσκηση δικονομικών και άλλων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για το πιο ευάλωτο τμήμα ανθρώπων, χωρίς πρόσβαση σε διερμηνία, επαρκή ενημέρωση, την αναγκαία νομική συνδρομή, χωρίς εισόδημα και πόρους για τη διαβίωσή τους. Όμως, το πιο σημαντικό που τελικά αποκρύπτεται συνειδητά είναι ότι η σύντμηση αυτή δεν θα φέρει αυτόματα και τη δυνατότητα της επιδιωκόμενης από μέρους σας απέλασης και επιστροφής. Αμφισβητείτε ότι από το Μάρτιο του 2020 έχουν παγώσει και οι ίδιες οι διαδικασίες επιστροφής στην Τουρκία. Τελικά, το μόνο αποτέλεσμα που φέρνει είναι το πιο γρήγορο εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων, είτε κρατούμενοι στα αστυνομικά τμήματα και τις νέες δομές που φτιάχνετε και στα νησιά, είτε παράνομοι χωρίς έγγραφα, σε καθεστώς καθημερινού τρόμου και ανασφάλειας, ευάλωτοι στην πιο άγρια εκμετάλλευση, χωρίς κανένα δικαίωμα. Εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα, σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων αστικών κυβερνήσεων, να προχωρήσουν διαδικασίες ασύλου στις χώρες του πραγματικού προορισμού των προσφύγων και όχι να εγκλωβίζονται στις χώρες της πρώτης υποδοχής. Χωρίς απελάσεις, χωρίς υπερδομές φυλακές, με παράλληλη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων τους για αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια. Να προστατευτούν όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη χώρα για χρόνια ολόκληρα, όπως και των οικογενειών τους και των ανηλίκων παιδιών, να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την νόμιμη και παραμονή τους. Τελικά, αυτό που κάνει πιο εμφανή τον άδικο και ταξικό τελικά χαρακτήρα του νομοσχεδίου είναι η άστοχη, για να μην πω εξαιρετικά προκλητική επιλογή σας, να συμπεριλάβετε στο ίδιο νομοσχέδιο που εντείνει από την καταστολή και τον κατατρεγμό των ξεριζωμένων από υπερελιστικές επεμβάσεις, τις διατάξεις για τη διευκόλυνση των λεγόμενων Golden Visa για τους μεγαλοεπενδυτές και τους ψηφιακούς νομάδες με το μηνιαίο εισόδημα των 3.500 ευρώ. Τελικά, η σύγχρονη Ελλάδα και τα διάσημα ελληνικά νησιά προσφέρουν νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές, φυλακές κολαστήρια για τα θύματα των υπερελιστικών επεμβάσεων από τη μια και από την άλλη ένα όμορφο θέρετρο για τους περιπλανόμενους κοσμοπολίτες της νέας ψηφιακής εποχής. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, ενώ βέβαια οι ελάχιστες θετικές ρυθμίσεις όπως αυτός ο προσωρινός αριθμός ασφάλισης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τις οποίες φυσικά και θα ψηφίσουμε, αποτελούν όμως την πραγματικότητα σταγόνα στον ωκεανό και δεν αλλάζουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Για τις τροπολογίες θα μιλήσω στη συνέχεια και στη δευτερολογία μου. Να πω μόνο θα θέλαμε να ενημερωθούμε, γιατί ας πούμε για παράδειγμα η τροπολογία που αφορά την νομιμοποίηση δαπανών, εμείς φυσικά και δεν έχουμε αντίρρηση εργασίες που έχουν γίνει, άνθρωποι που έχουν εργαστεί να πληρωθούν, όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται χωρίς έλεγχο νομιμοποίηση και εκ των υστέρων μάλιστα δαπάνες κατά παρέκκληση, που τέλος πάντων αφήνουν και διάφορα ερωτήματα για το πώς τις διαχειρίζεται. Ευχαριστώ.